Μπλόκο στις ελπίδες της Ζακίνθου για τετράδα έβαλε η Λάρισα, η οποία με εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε με 2-0 για την 25η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Football League. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, οι Κιανοκίτρινοι θα συνεχίσουν στα play-out για να παραμείνουν στην κατηγορία. Στα το παιχνίδι, ο Κώστας Νεμπεγλέρας ήταν ο άνθρωπος της κρίσιμης στιγμής για τους γηπεδούχους, με τους Κιανοκίτρινους από την πλευρά τους να λυγίζουν από την πίεση και τις απουσίες. Το ξεκίνημα βρήκε την ΑΕΛ να μπαίνει πιο δυνατά και να απειλεί μόλις το 6 με τον Καρανίκα να σεντράρει από τα δεξιά και τον Σέρδιο να μην μπορεί από θέση βολής να σκοράρει. Στο 16 η Βυσσινή Θιέλα απείλησε και πάλι με τον Μπόγιοβιτς, ο οποίος υποφιλήθηκε μετά από λάθος του Καλυβοκά, αλλά το σούτ του μπλόκαρε εύκολα ο πολίτης. Η Ζάκυνθος έκανε αισθητή την παρουσία της στο 28, με τον Κυριακίδη να φεύγει στην αντεπίθεση από τα δεξιά και να σουτάρει, ωστόσο η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Αποστολίδη. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σούλης Παπαδόπουλος έβαλε στο παιχνίδι τον Πινδώνη και ο σύλλογος έγινε πιο απειλητικός. Το γκολ ήρθε τελικά για την ΑΕΛ στο 51, με τον Καλυβοκά να κάνει λάθος στην μεσαία γραμμή και τον Σέρτζιο να σεντράρει από αριστερά, με τον Νεμπεγκλέρα να έρχεται με φόρα και να εκτελεί από το ύψος της μεγάλης περιοχής τον πολίτη για το 1-0. Η Λάρισα από εκείνο το σημείο επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και απείλησε εκ νέου στο 53 με τον Μέλισσα να σουτάρει και τον πολίτη να αποκρούει στη γωνία του. Τελικά στο 76 η Ζάκυνθος έχασε και πάλι με εύκολο τρόπο την μπάλα και ο Νεμπεγκλέρας με εξαιρετική μεταβίβαση βρήκε τον Μπόγιοβιτς, ο οποίος πλάσαρε ανενόχλητο στον πολίτη για το 2-0 των γηπεδούχων. Στο 80 ο Μπόγιοβιτς και πάλι απείλησε με το κεφάλι, ωστόσο ο πολίτης και λίγο το δοκάρι αποσόβησαν τον κίνδυνο. Η τελευταία καλή στιγμή στον αγώνα άνοιγε στον Άψ με τον Πιταρά στο 85 να μπαίνει μέσα στην περιοχή, ωστόσο να μην καταφέρνει να νικήσει τον Αποστολίδη. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο επαναλαμβάνει ότι η ομάδα έδωσε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είχε και κάποιες προϋποθέσεις, έκανε και κάποια ευκαιρία, μπορούσε γενικότερα να κάνει κάτι σε ένα πολύ κακό γήπεδο απέναντι σε μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο, το πρώτο γκολ δηλαδή προήλθε από ένα λάθος δικό μας και αυτό το λάθος ουσιαστικά επηρέασε πάρα πολύ τη συνέχεια του παιχνιδιού εμείς. Παρ' όλα αυτά δεν κατεβάσαμε τα χέρια κάτω, προσπαθήσαμε. Αλλά το δεύτερο γκολ ειδικά μας αφαίρεσε τις οπτικές να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.